Καλημέρα. Τι έγινε, κοιμάστε όλοι, ξενυχτήσαμε. Πρώτη μπήκε Χλόι Φαν. Καλημέρα σε όλους. Στα παιδιά του Power of Love, στον κόσμο. Στα κορίτσια μας που είναι εκεί η Κωνσταντινούπολη. Εμείς έχουμε φύγει, ξεκουραζόμαστε. Είναι το Σαββατοκυριακό που είναι η σειρά μας να ξεκουραστούμε. Εγώ είμαι Κύπρο, στους δικούς μου. Τι λέει? Να μαζευόμαστε. Καλημέρα. Μετά από ένα πολύ σκληρό καλά που είδατε, είμαι πολύ ήρεμος, γιατί είμαι στο σπίτι μου, όλα καλά. Γιατί από ό,τι έχετε καταλάβει κι εσείς και πολλά μηνύματα που παίρνω, ότι πρέπει τελικά να υπάρχουν κάποιες σκοπιμότητες, δεν ξέρω, από την παραγωγή, από κάποια άτομα, γιατί δέχομαι πολλή πίεση, με προκαλούν για πολλά πράγματα, κόβουν, ράβουν, δείχνουν αυτά που θέλουν. Αλλά okay, σιγά σιγά θα λάμψει αλήθεια τι θέλουν τελικά να δείξουν, ποιους θέλουν να προβάλλουν περισσότερο και ποιους λιγότερο. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι η Αθηνά δεν φεύγει από το παιχνίδι, γιατί βλέπω και κάτι δημοσιεύματα που βγαίνουν. Και απορώ για αυτή την ηλίθια παραπληροφόρηση, γιατί πραγματικά είναι ηλίθια να βγάζει ένα site κάποια πράγματα τα οποία τα βγάζει με τόση σιγουριά, χωρίς να ξέρει. Και εγώ σας ενημερώνω ότι δεν φεύγει. Βγάρτε τώρα ένα άλλο δημοσίευμα ότι δεν φεύγει. Εντάξει, και θα το δείτε και την άλλη Παρασκευή ότι δεν φεύγει. Μάλλον μπορεί και να σας ξαφνιάσει η άλλη Παρασκευή. Τώρα αν βγάζω εγώ story, ψηφίστε αδεινά. Αν βγάζω εγώ, όχι, μη ψηφίζετε εμένα και ψηφίστε Αθηνά, αυτό είναι δικό μου θέμα. Και το κάνω γιατί τσιγουστάρω. Δεν σημαίνει ότι έχει φύγει. Άμα έφευγε, θα έφευγα κι εγώ, δεν θα έλεγα ψηφίστε Αθηνά. Όχι παιδιά, δεν έφυγε Αθηνά, μόλις τώρα το πάει, επειδή μου γράφετε από κάτω. Δεν σας έκανε τη χάρη ακόμη να φύγει. Αυτό. Και όπως βλέπετε, μάλλον κάποιοι δεν θέλουν να είμαστε εκεί, ούτε εγώ ούτε η Αθηνά. Και από την παραγωγή και απ' έξω. Αλλά ακόμη δεν σας κάναμε τη χάρη. Σε αυτούς λέω τους συγκεκριμένους. Για τους υπόλοιπους που μας αγαπάτε και μας στηρίζετε, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και σε όλο τον κόσμο που απέδειξε μετά από καιρό ότι ακόμη μας στηρίζει, και εμένα και την Αθηνά. Εντάξει, βγήκα ο πιο αγαπητός παίκτης στο σπίτι αυτή τη εβδομάδα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να είμαι καλά με την Αθηνά. Σας ευχαριστώ για τις ώρες που αφιερώνετε στο να ψηφίζετε, να γράφετε. Μια συμβουλή εδώ η Τάνια. Κάνε ψυχή σου ευτυχισμένη και μην μπαίνεις στο τρυπάκι να αναλύσεις. Ζήσου το απλά. Ισχύει αυτό που λες. Απλά εξηγώ κάποια πράγματα τώρα στον κόσμο, γιατί βλέπω κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Παραπληροφόρηση και δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός. Πιθανόν για να σταματήσει ο κόσμος να ψηφίζει. Εγώ συνεχίζω το ίδιο και το στηρίζω. Εγώ λέω ψηφίζετε Αθηνά. Αν δεν πάρω εγώ ασυλία, δεν χαθεί και ο κόσμος. Απλά το κάνω επειδή έτσι γουστάρω και υποστηρίζω το άτομο που είμαι μαζί του. Έτσι έχω μάθει. Όταν έχω κάτι και το θέλω και το αγαπώ, θέλω να το στηρίζω και να το υποστηρίζω. Τώρα για τους υπόλοιπους. Steve, μ' αρέσει το κλάμα. Steve, θα με έπαιρνε τηλέφωνο, δεν τα καταφέραμε τελικά. Θα σε πάρω εγώ άμα μπορείς. Λοιπόν, αυτά από μένα. Δώρο ελατόχνη, Λάρνακα, κάνω πάρτι. Θα έρθω μετά, Λάρνακα. Μετά το live, Steve, να, okay.
Για πείτε, τι άλλο, τι άλλη παραπληροφόρηση υπάρχει να την διαψεύσω. Έλα παράδεισος να παίξεις καμιά μουσική, φρύσια. Έλεγα να έρθω σήμερα στο Χρήστο να δούμε αν θα προλάβω, θα περάσω έτσι γρήγορα. Το πιο τρελό που θα έκανε για την Αθηνά. Περιμένω live με τον Μάριο. Ο Μάριος πήγε, είναι Νέα Υόρκη, τον συνάντησα χθες στην Αθήνα. Πάει για να... θα πάει εκεί στα παιδιά στο Survivor, που είναι και άλλοι, δεν ξέρω τι θα κάνει ακριβώς. Ναι, έχει πάρει στο Άμμος, θα πάω μετά, λίγο πριν φύγω, γιατί πετάω απόψε, θα περάσω λίγο από το Άμμος. Και θα πάω. Τι άλλο θα ήθελα να πω, είναι και πρωί, δεν έχω ξυπνήσει ακόμη. Ναι, το ένα είναι αυτό για την Αθηνά, δεν έχει φύγει, ούτε εγώ έχω φύγει, διακοπές είναι μια μέρα. Για τα υπόλοιπα που λένε μερικοί, δεν θα κάτσω να τα δικαιολογήσω. Εγώ είπα, άμα γουστάρει η Μαρία ή οποιοδήποτε άλλο από την παραγωγή να μας δώσουν κόκκινη καρτούλα για να φύγουμε, να μας δώσουν. Τι σου είπα ξεκάθαρα της Μαρίας. Τώρα γιατί είδατε κι εσείς στον καλά ότι το πήγαινε λίγο συγκόντρα, λίγο στόμα με πιέσει, γιατί ξέρω ότι δεν μπορώ να πιέσουμε και πολύ και θέλει να το κάνει επίτηδες και έβαλε αυτή την ταπέλα. Οκ, δεν έγινε κάτι. Ο κόσμος το βλέπει όλο αυτό. Με ποιον από τους άντρες και από τις γυναίκες είναι πιο κοντά σε φιλικό επίπεδο? Με τους άντρες το βλέπετε όλοι πιο πολύ με τα Σωκράτη, αν και έχουμε κάποιες συγκρούσεις. Αλλά οκ, είμαστε και δύο τρελοί και γουστάρουμε. Τον εκτιμώ πάρα πολύ και τον αγαπώ. Και με τον Παναγιώτη έχουμε πολύ καλή σχέση. Πολύ καλό παιδί, χαμηλόν τόνο. Και με τον Πάνο. Και άλλοι είμαστε. Με όλα τα παιδιά, καλά είμαστε. Γενικά όμως με αυτούς τους τρεις είμαι περισσότερο. Με τα κορίτσια, με όλες τα πάω καλά. Με όλες είμαι οκ. Και με τη Χλώη και με την Τζούγια. Σε αγαπώ πολύ και με τη Στέλλα έχουμε πολύ καλή σχέση. Και με την Άννα κάνουμε χαβαλέ. Με όλες. Steve, να βάλω από εδώ που είσαι τώρα, να τελειώσω το live και θα βάλω. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, όποιο βλέπω και βρίζει εδώ Αθηνά ή κάποιον άλλον, θα τρώει ένα ωραίο μπλοκ για να μάθει να είναι πιο ευγενικός. Κάτι ακούω εδώ, κάτι βλέπω εδώ, ισχύουν αυτά που λένε ότι η παραγωγή δεν σας αφήνει να φύγετε επειδή έχετε τηλεθέαση, λέει, οκ. Ναι, θα το κάνω save μετά να το δείτε όλοι. Αυτό ήθελα να πω. Να πω βασικά ένα μεγάλο ευχαριστώ που με στηρίξατε και αυτή τη βδομάδα. Και αυτό με την Αθηνά. Τα δύο αυτά βασικά πράγματα που ήθελα να πω. Λοιπόν, ναι, ο Steve λέει να το βάλω στο live. Steve, στείλε μου request για να σε βάλω. Α, εδώ είσαι. Οκ. Θα συνδεθεί ο Steve. Εδώ καλέψει. Τι ηρεμία που είναι εδώ, τι ηρεμία. Και από αύριο πάλι στο σπίτι. Στο σπίτι του Power Vlog, τα ίδια. Ίντρικες, πίεση από την παραγωγή. Στην παιδάκια.
Steve σου έστειλα, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Μάλλον είναι το... Μπήκες. Κάτσε να αλλάξω λίγο και μουσική. Θέλω μου ξανά να δω γιατί παίζει εδώ με το σήμα νομίζω. Music. Για επειδή τι μουσική να σας βάλω. Θα βάλω λοιπόν. Από την άλλη εβδομάδα θα γυρίσω ακόμα live να παίζω μουσική. Έλα. Έλα, τα καταφέραμε, δεν σε βλέπω γιατί... Έλα. Εγώ σε βλέπω, κολλάς λίγο. Τι δεν σε βλέπω. Με βλέπεις? Όχι, κάτσε να πάω λίγο εδώ που έχει καλύτερο σήμα να δω. Κλείσου και ξαναστείλε μου άμα είναι. Εγώ σε βλέπω ρε. Με βλέπεις? Ναι, αλλά εγώ δεν σε βλέπω. Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Την οθόνη μου βλέπω μόνο τον εαυτό μου. Να σου πω, κλείστο και ξαναστείλε μου άμα είναι. Ακούς? Νομίζω έχει κλείσει λίγο το...